Κατά πρώτον θα ήθελα να κάνω ένα αρχαίο σχόλιο. Ρεκόρ στο χρηματιστήριο. Έφτασε για πρώτη φορά στις 23.000 μονάδες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ελπίζω και η Ελλάδα σύντομα να πετύχει ακριβώς αντίστοιχα ρεκόρ. Λοιπόν, με μεγάλη μου τιμή καλωσόρισα τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα από την Ελλάδα. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, κατάφερε κάτι πραγματικά ιδιαίτερο. Είμαστε ευγνώμονες στον κύριο Πρωθυπουργό και την αντιπροσωπεία του, η οποία μας επισκέφτηκε εδώ στο Λευκό Οίκο. Από την Ελλάδα, η Ελλάδα, το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, το λίκνο της δημοκρατίας, της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και τόσων άλλων πραγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θαυμάζει αυτή την κληρονομιά με δέος. Έχουμε πραγματικά μια εξαιρετική κληρονομιά, κύριε Πρωθυπουργέ. Για τον λόγο αυτό, η φιλία των ΗΠΑ με τους Έλληνες ήταν μακρά και ανθεκτική. Ο Τόμας Τζέφερσον είχε γράψει ότι στην αυγή του το ελληνικό κράτος, το ελληνικό κράτος δεν υπήρχε κανένας ο οποίος να μην συμπαθεί περισσότερο το ελληνικό κράτος για την επιτυχία του. Πέραν των Αμερικανών. Τα λόγια του Τζέφερσον ισχύουν μέχρι σήμερα. Κύριε Πρωθυπουργέ, με μεγάλη μου χαρά σας λέω ότι τον τελευταίο Μάρτιο, τον προηγούμενο συγγνώμη Μάρτιο, γιορτάσαμε την ημέρα της Ανεξαρτησίας εδώ στον Λευκό Οίκο. Πέρασαμε καταπληκτικά. Η Ελλάδα και η Αμερική στην κοινή τους πορεία και χρονομιά έχουν μια κοινή δέσμευση υπέρ της κυριαρχίας και της ελευθερίας. Έχουν συνεργαστεί μαζί απέναντι σε κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες. Μπροστά μας, ενώπιον μας, υπάρχουν και υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. Με τον κύριο Πρωθυπουργό, ολοκληρώσαμε μια εξαιρετικά καρποφόρα και επικοδομητική συζήτηση αναφορικά με δύο χώρες για θέματα άμυνας, ενέργειας, εμπορίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό και τους Έλληνες, οι οποίοι φιλοξενούν τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στη βάση της Σούδας. Επίσης, να τους συγχαρώ, διότι είναι μία από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες δαπανούν τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές τους δαπάνες. Επίσης, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει μια πιθανή πώληση στην Ελλάδα για την αναβάθμιση του στόλου των F-16. Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει την αξία της... η συμφωνία θα φτάσει περίπου τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ενισχύσει τη θέση εργασίας στις ΗΠΑ και τη συνεργασία μας. Οι Αμερικανοί στέκονται δίπλα στους Έλληνες, καθώς ανακάμπτουν από την οικονομική κρίση που αυτοίψει τη χώρα τους. Ενθάρρυνα τον κύριο Πρωθυπουργό να συνεχίσει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, και επιβεβαίωσα την υποστήριξή μας για μια αξιόπιστη ανακούφιση από το χρέος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παρέχει τρομερές ευκαιρίες για επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές από πλευράς των ΗΠΑ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό και τους προκατόχους του και βεβαίως τον ελληνικό λαό για την προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην ευημερία και τη σταθερότητα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ενέργειας, εκτιμούμε τη συμβολή της Ελλάδος στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της υποστήριξης του έργου του TAP, επίσης του διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδος-Βουλγαρίας και των υποδομών υγροποιημένου αερίου, προκειμένου να υπάρξει διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας με φυσικό αέριο, όπως επίσης και πιθανές εξαγωγές υγροποιημένου αερίου από τις ΗΠΑ, το οποίο ήδη συμβαίνει και θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις μας. Θα εξασφαλίσουμε έτσι περισσότερες θέσεις εργασίας για τους σκληρά εργαζόμενους πολίτες μας και επίσης είμαι πολύ περήφανος, διότι οι ΗΠΑ θα είναι η τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση στην Ελλάδα του χρόνου. Αυτή η έκθεση θα καταδείξει την καινοτομία των αμερικανικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και βεβαίως προσδοκούμε να στείλουμε μια υψηλού επίπεδο αντιπροσωπεία στην Ελλάδα προκειμένου να παρευρεθεί στην εξαιρετική αυτή εκδήλωση. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, για τη συνεργασία, τη συμμετοχή σας στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, των κοινών μας ζητημάτων. Απίλαυσα τις συζητήσεις που είχαμε και θέλω να έχουμε μια θερμή συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Θα οικοδομήσουμε πάνω στην κοινή μας ιστορία, στις κοινές μας αξίες, προκειμένου να επιδιώξουμε ένα μέλλον ασφαλείας, ευημερίας και ειρήνης και για τα δύο έθνη μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την φιλοξενία του και για τις επικοδομητικές συνομιλίες που είχαμε σήμερα. Η φιλία μεταξύ των λαών μας είναι ισχυρή και στηρίζεται στις κοινές δημοκρατικές αρχές μας, στις αξίες που από κοινού μοιραζόμαστε οι δύο λαοί. Είναι ορθό ότι οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών εμπνεύστηκαν από την αρχαία Ελλάδα, όπως και το γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση εμπνεύστηκε από τον Αμερικανικό αγώνα για ανεξαρτησία. Την ίδια στιγμή, η σχέση μας στηρίζεται σε μια εξαιρετικά δυναμική ομογένεια, ελληνική ομογένεια, που προσφέρει πάρα πολλά και στις δύο χώρες. Όπως τονίσαμε πριν από λίγο, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ίσως να βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο επίπεδο που έχουν υπάρξει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι λαοί μας αγωνίστηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον κατά του φασισμού. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Σήμερα η στρατηγική μας βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, τροφοδοτείται δε από την σημαντική στήριξη που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις δύσκολες στιγμές που πέρασε η χώρα μας και ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, τη στήριξη για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταθώ λίγο. Η Ελλάδα σήμερα εκπληρώνει τρεις βασικούς στόχους που δεν αφορούν μόνο την ίδια, αλλά θα έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία και σε διεθνές επίπεδο. Πρώτον, εξέρχεται δυναμικά από την κρίση, σημειώνοντας σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αρχίζει και προσελκύει οι επενδύσεις και αυξάνει τις εξαγωγές της, όπως βλέπουμε άλλωστε και από το Έλληνο-Αμερικανικό εμπορικό ισοζύγιο. Αφήνοντας πίσω όχι μόνο την κρίση, αλλά και το οικονομικό μοντέλο που μας οδήγησε σε αυτήν. Δεύτερον, η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ίσως ο πιο σημαντικός πυλώνας ασφάλειας και συνεργασίας σε μια από τις πιο σημαντικές αλλά και ταυτόχρονα ασταθείς, ευαίσθητες, θα έλεγα, περιοχές στον πλανήτη. Μια χώρα με δυναμική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, μια χώρα αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών που εκπληρώνει τις νατοϊκές της υποχρεώσεις και συνεργάζεται στενά στον αμυντικό τομέα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια χώρα που διατηρεί ταυτόχρονα το διάλογο με την Τουρκία παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και τις προκλήσεις πολλές φορές, γνωρίζοντας όμως τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Μια χώρα που επίσης προωθεί σχήματα συνεργασίας στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Τρίτον, η Ελλάδα, όντας ήδη ισχυρή δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας και του τουρισμού, καθίσταται σταδιακά σημαντικός κόμβος μεταφορών και ενέργειας. Να αναφέρω χαρακτηριστικά την ολοκλήρωση του αγωγού TAP και την προώθηση του αγωγού EastMed, τη συμφωνία για σταθμό πλωτό, σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη και την προοπτική να αποτελέσει η Αλεξανδρούπολη μια σημαντική πύλη εισαγωγής σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ. Να αναφέρω την ανάπτυξη των σημαντικών μας λιμανιών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, την αναβάθμιση των αεροδρομίων μας, των περιφερειακών και την προώθηση ταχαίων σιδηροδρομικών διασυνδέσεων με τα Βαλκάνια. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι η στρατηγική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ. Πρώτον, διότι προσβλέπουμε, και αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα της επίσκεψής μου εδώ και της συνάντησής μου και με οικονομικούς παράγοντες, προσβλέπουμε σε προσέλκυση σημαντικών αμερικανικών επενδύσεων και στην ακόμα πιο ουσιαστική στήριξη των ΗΠΑ στην προσπάθειά μας να βγούμε από αυτή την τρομακτική κρίση.
Το γεγονός δε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ετοιμόμενη χώρα το 2018 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παίξει κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Δεύτερον, διότι η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει δυναμικά το ρόλο του πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μόνο αν απελευθερωθεί από τις θεμελιώδεις εθνικές ανησυχίες της στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στο ζήτημα αυτό, τόσο στον διπλωματικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Προσβλέπουμε στο πλαίσιο αυτό στη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια λύση προς όφελος όλου του κυπριακού λαού, χωρίς εγγυητές και κατοχικά στρατεύματα, που θα δώσει μια νέα προοπτική σε ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα όμως τονίζουμε ότι η επικίνδυνη παραβατική αεροναυτική δραστηριότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο πρέπει να τερματιστεί. Υπονομεύει καθημερινά τις σχέσεις μεταξύ δύο νατοϊκών συμμάχων σε μια ευρύτερα ασταθή περιοχή, σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πάντοτε ανοιχτή στο διάλογο, αλλά θέλω να είμαι σαφής, θα προστατεύει και πάντοτε αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι παράνομων διεκδικήσεων και αφισβητήσεων. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο Τραμπ για τις εξαιρετικές συνομιλίες που είχαμε, οι οποίες πιστεύω θα δώσουν μια ουσιαστική όθηση στην ήδη σημαντική δυναμική της συνεργασίας μας. Και να πω ότι αποφασίσαμε και τη δημιουργία μιας μόνιμης ομάδας εργασίας ανάμεσα στους υπουργούς οικονομίας για να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια πολύ ουσιαστική συνεργασία και στις επενδύσεις και στην οικονομία αλλά και σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ θερμά. Okay, we'll take a few questions. Λοιπόν, και τώρα, ερωτήματα. Παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι είναι πολύ εξαιρετικό. Έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά πρώτα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το Obamacare, είχατε πει ότι επί της ουσίας είναι νεκρό. Τα ιδέα σας, τα προγράμματα σας δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν τελικά. Το 2018 φτάνετε στο όριο της δικής της εντολής. Κάποιοι από αυτούς που σας κριτικάρουν λένε ότι καταστρέφεται το Obamacare. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο για τα θέματα υγείας που έχετε. Αν δούμε λοιπόν τι λένε οι ασφαλιστικές εταιρείες και αν δούμε τα νούμερα, θα διαπιστώσετε ότι από τότε που το Obamacare αρτέθηκε σε εφαρμογή έχουν βγάλει μια περιουσία. Οπότε λοιπόν όλα αυτές οι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, 300-400 εκατομμύρια δολάρια τα οποία πληρώνονται από εμάς, οφείλω να πω ότι κάποιοι πολιτικοί είχαν πει ότι πρέπει να συνεχίσουν να τα πληρώνω. Εγώ είπα όχι. Είναι χρήματα τα οποία πηγαίνουν στις τσέπες των ασφαλιστικών εταιριών για να ανεβάσουν τις συμμετοχές τους και ήδη πέρασαν μια καταπληκτική χρονιά, μια χρονιά ρεκόρ για αυτές. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Το Obamacare ήταν μια καταστροφή. Είναι επί της ουσίας νεκρό ό,τι με αφορά. Για μένα είναι νεκρό. Ήδη το είχα προβλέψει αυτό εδώ καιρό, ότι είναι μια ιδέα που δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Πιστεύω ότι έχουμε τις ψήφους, θα έχουμε τις ψήφους προκειμένου να μπλοκάρουμε αυτή τη διαδικασία στις πολιτείες, οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορούν να διαχειριστούν πολύ καλύτερα και τα χρήματα και τους ανθρώπους σε σχέση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολιτείες μπορούν να τρέξουν αυτό το πρόγραμμα μόνες τους. Έχουμε λοιπόν τις ψήφους, θα το κάνουμε αυτό αμέσως μετά το θέμα της φορολογίας. Στο μεσοδιάστημα ασχολούμαστε με τον προϋπολογισμό και αμέσως μετά την έγκριση. Ευελπιστώ και με την υποστήριξη όλων των ρεπουμπλικανών βουλευτών, καθώς δεν έχουμε σχεδόν καθόλου υποστήριξη από τους δημοκρατικούς, δεν έχουν πολιτική ή μπορεί να μην έχουν πολιτική, αλλά είναι πάρα πολύ καλοί στο να θέτουν εμπόδια. Αυτό κάνουν πολύ καλά, θέτουν εμπόδια.
τα άτομα τα οποία έχω γκρίνει από τους δημοκρατικούς είναι περίπου η μισή από αυτούς που είχε προτείνει η διοίκηση Ομπάμα. Και αν δείτε και το εξωτερικό σύστημα, πόσο αργά κινούνται. Περίπου 145. Έχουμε 75 θέσεις στο ανώτατο δικαστήριο. Δεν πρόκειται λοιπόν να μας καθυστερήσουν, δεν πρόκειται να μας επιβραδύνουν. Αυτή η στάση των δημοκρατικών δεν πρόκειται να μας καθυστερήσει. Είναι απαράδεκτο. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσουμε, αξιοποιούν κάθε λεπτό για να μας θέτουν εμπόδια, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Σε ό,τι αφορά το Obamacare, λοιπόν, είναι επί της ουσίας νεκρό. Στην Αλάσκα, για παράδειγμα, είχαμε πάνω από 200% αύξηση, 16% στην Αριζόνα, αν ακούσαμε καλά. Νομίζω ότι οι πολίτες δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό πλέον. Έχουμε λοιπόν τις ψήφους και αυτό θα γίνει αμέσως μετά τις μεγαλύτερες φορολογικές μειώσεις φορολογικών συντελεστών που θα έχουν γίνει ποτέ στη χώρα, στο εγγύς μέλλον. Αν ακούσαμε καλά, το πλάνο Cassidy συνεχίζει να εκτίθεται. Κύριε Πρωθυπουργέ, το Μάρτιο του 2016 είχατε πει για την πιθανολογούμενη προεδρία του κ. Τραμπ, είχατε πει ότι ελπίζουμε να μην δούμε αυτό το κακό. Μετά τη συνάντηση με τον κύριο Πρόεδρο, αλλάξατε άποψη. Μακάρι να το ήξερα αυτό πριν την ομιλία μου, λέει ο κ. Τραμπ. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον Πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητές τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι η συνάντηση που είχα μαζί του ήταν εξαιρετικά γόνιμη. Δεν αισθάνθηκα ούτε μια στιγμή ότι απειλούμε. Αντιθέτως, αισθάνθηκα ότι υπάρχει μια γόνιμη προοπτική προκειμένου να παραμερίσουμε τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν και να δούμε το κοινό έδαφος. Κοινό έδαφος που είναι πολύ σημαντικό για τις σχέσεις των δύο λαών μας που είναι παραδοσιακές και ιστορικές και για τους κοινούς μας στόχους. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Μην ξεχνάτε ότι η αξία της δημοκρατίας και της ελευθερίας γεννήθηκε στην Ελλάδα. Και είναι μία από τις βασική αξία που διατρέχει την αμερικάνικη κουλτούρα και την αμερικάνικη παράδοση. Αυτών των αξιών συνεχιστής είναι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ και προσβλέπω τη συνεργασία μας θα είναι πολύ ουσιαστική. Είμαι πολύ αισιόδοξος μετά τη συνάντηση που είχαμε σήμερα μαζί. Ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό. Θα προσθέσω ότι υπήρχαν μια σειρά χωρών οι οποίες ήταν αγχωμένες και δεν είχαμε τις βέλτιστες σχέσεις. Ο λόγος λοιπόν της ανησυχίας τους ήταν ότι δεν είχαμε επιτρέψει εμείς τη δική μας χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, της Αμερικής, συγγνώμη, να αξιοποιήσουν τις σχέσεις τους με αυτές τις χώρες. Αν δείτε το εμπορικό μας έλλειμμα, είχαμε ουσιαστικά ελληματικό εμπορικό ισοζύγιο με κάθε χώρα. Θέσεις εργασίας έφευγαν προς άλλες χώρες, εταιρείες έφευγαν, απολύσεις γίνονταν επενδύσεις εκτός χώρας και επέστρεφαν. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω πλέον. Υπάρχουν κάποιες χώρες και ηγέτες συγκεκριμένων χωρών έχουν κάποια συναισθήματα, καταλαβαίνω, αλλά δεν θα επιτρέψουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από άλλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από αυτού. Ένα ερώτημα για εσάς. Κυρία Λένα Αργύρη, κύριε Πρωθυπουργέ, πώς σχεδιάζετε να προσελκύσετε μακρόπνοες άμεσες ξένες επενδύσεις και αν μπορείτε λίγο να μας αναλύσετε τα βήματα τα οποία θα λάβει η χώρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ζητήματα γραφειοκρατίας και υπερφορολόγησης, τα οποία ανησυχούν επενδυτές σε όλο τον κόσμο, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι θετική για επενδύσεις. Και κύριε Πρωθυπουργέ, πώς προσελκύετε, πώς ενθαρρύνετε τις αμερικανικές επιχειρήσεις να έρθουν στην Ελλάδα και πώς σχολιάζετε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να προσελκύσουν επενδύσεις, τα λόγια μάλλον που προέρχονται από τις ΗΠΑ για διαχείριση των επενδύσεων και διαχείριση του χρέους. Είναι ένα θέμα να παρεμβαίνεις νομοθετικά για να προσελκύσεις επενδύσεις και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό να δουλεύεις καθημερινά προκειμένου αυτοί οι νόμοι να γίνουν πραγματικότητα και οι επενδύσεις να υλοποιηθούν
σε ένα σταθερό περιβάλλον. Εμείς λοιπόν θελήσαμε από την πρώτη στιγμή να συγκρουστούμε με τις βασικές παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον στις επενδύσεις, στις ξένες επενδύσεις, γιατί ξέρουμε ότι αυτή είναι η προτεραιότητά μας σήμερα. Επενδύσεις σημαίνουν δουλειές, δουλειές σημαίνουν μείωση της ανεργίας και επιστροφή των νέων ανθρώπων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, των υψηλά εξειδικευμένων και μορφωμένων, να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Τι κάναμε λοιπόν? Περάσαμε ένα αναπτυξιακό νόμο από τη Βουλή που δίνει σταθερό φορολογικό περιβάλλον, σταθερό φορολογικό συντελεστή για μία 12ετία για επενδύσεις σε πολύ μεγάλες αξίες. Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες αξιολόγησης, αδειοδότησης επενδύσεων. Προχωρήσαμε στη θεσμοθέτηση του fast track, της fast track διαδικασίας για τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις. Και προχωρήσαμε και σε σημαντικές αλλαγές για να χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία στο δημόσιο τομέα μέσα από την απλοποίηση, ψηφιοποίηση διαδικασιών, διοικητικών διαδικασιών στην δημόσια διοίκηση. Και βεβαίως, όραμά μας είναι η ψηφιακή δημόσια διοίκηση που θέλουμε σύντομα να την κάνουμε πράξη. Προσωπικά εγώ έχω συγκροτήσει μία task force στο Πρωθυπουργικό Γραφείο για τις επενδύσεις, για να βλέπουμε αν εφαρμόζονται οι νόμοι, αν υπάρχει αποτελεσματικότητα και βεβαίως δίνουμε το ισχυρό μήνυμα της πολιτικής βούλησης να προχωρήσουν αυτά τα σημαντικά έργα. Με ρώτησε πριν ο Πρόεδρος τι γίνεται με το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο, όπου πριν από πολλά χρόνια είχε και ο ίδιος ενδιαφερθεί ως επιχειρηματίας και είδε και ο ίδιος τις αδυναμίες και τις παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τον ενημέρωσα ότι προχωράει και πολύ γρήγορα θα δούμε αυτή την περιοχή να μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο project real estate στην Ελλάδα, το οποίο θέλει να είναι πόλος έλξης και άλλων μεγάλων και σημαντικών επενδύσεων. Επίσης να πω ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα από τελευταία χώρα έγινε πρώτη χώρα σε απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων επενδυτικών κεφαλαίων από ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο στροφής. Σε ένα σημείο που οι επενδύσεις μπορεί να δώσουν τη δυνατότητα να βγούμε οριστικά από την κρίση. Και το μήνυμα λοιπόν που θέλω να δώσω στους Αμερικανούς επενδυτές ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, ίσως ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά είναι πια και ένας ελκυστικός επενδυτικός τουρισμός, προορισμός. Οφείλω να πω ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, μια γη με ένας τόπος με τρομερές δυνατότητες. Πολλοί προσβλέπουν στις επενδύσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα, τα αφήσαν πίσω τους. Έχουν πάρει πολλές δύσκολες αποφάσεις. Είμαστε χαρούμενοι βεβαίως με την προοπτική ανανέωσης του στόλου τους. Των πολεμικών αεροσκαφών υπάρχει προοπτική συμφωνία για αγορά αεροσκαφών από την Boeing και προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με την Ελλάδα, να τη βοηθήσουμε να ορθοποδήσει και πάλι. Έχουμε στη χώρα μας εξαιρετικούς Έλληνες ομογένειες, οι οποίοι φέρουν αυτή την κληρονομιά και νομίζω ότι αυτή η χώρα, μία από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου, έχει τρομερές δυνατότητες και ελπίζουμε πραγματικά να τις αξιοποιήσει πλήρως. Jennifer, you want to go? Παρακαλώ, εσείς. Thank you, Mr. President. Sure. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα ερώτημα και στους δύο. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Πρόεδρε. Ένα ερώτημα για τη Fed, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Έχετε άλλους υποψηφίους που εξετάζετε πέρα από την κυρία Γέλεν, την Πόλον και όλα αυτά τα ονόματα που έχουν αναφερθεί? Έχετε κάποιους άλλους? Ναι, θα έλεγα στους πέντε που γνωρίζετε θα βρείτε και την απάντηση και την απόφαση θα την πάρω στο εγγύς μέλλον. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο προτιμόμενος? Ειλικρινά μου αρέσουν όλοι οι υποψηφίοι. Πραγματικά. Σέβομαι ιδιαίτερα όλους, αλλά θα λάβω την απόφαση στο εγγύς μέλλον. Ένα ερώτημα, σύντομο ερώτημα για το Obamacare. Προφανώς, ο κύριος Αλεξάνδερ είχε πει ότι είχε κάνει μια συμφωνία με άλλους γερουσιαστές για να σταθεροποιήσει το Obamacare. Υπήρξε εμπλοκή ζητημάτων του προπολογισμού σε αυτό το θέμα? Ναι, είναι μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία, διότι θεωρούμε ότι στην τελική ανάλυση η απάντηση θα είναι το νέο νομοσχέδιο.
Είναι μια καλή λύση η οποία θα εξοικονομήσει και χρήματα, αλλά θα προσφέρει καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στους πολίτες μας. Βλέποντας τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα έχουμε λιγότερες δαπάνες. Ο Λαμάρ εργάζεται στενά με τους ομολόγους του από το Δημοκρατικό Κόμμα, Πατημέρη για παράδειγμα, και πλησιάζουν στην σύναψη μιας βραχυπρόθεσμης λύσης, ενός έτους, δύο ετών, που θα μας βοηθήσει να περάσουμε αυτό το μεσοδιάστημα, διότι όπως γνωρίζετε, είτε έχουμε τις ψήφους, είτε είμαστε πολύ κοντά στο να αποκτήσουμε τις ψήφους που χρειαζόμαστε, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα εξαιρετικό ένα σύστημα υγειονομικής περιθάλψης στη χώρα μας. Θα είναι όμως λοιπόν μια βραχυπρόθεσμη λύση, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή την επικίνδυνη, αν θέλετε, μικρή περίοδο, επικίνδυνη παρενθετικά και για τις ασφαλιστικές εταιρείες, μια περίοδο ενός έτους, δύο ετών. Θα έχουμε μια εξαιρετική λύση και θα έχουμε βεβαίως και μια τελική εξαιρετική λύση για τα ζητήματα υγείας. Και σε αυτό το επίπεδο συνεργαζόμαστε στενά και ξέρω πολύ καλά τι πράττουν. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, θεωρείτε ακόμα την Τουρκία ως μια δημοκρατία, δεδομένου ότι η Τουρκία παραμένει χώρα μέλος του ΝΑΤΟ? Πρέπει να σας πω ότι παρά τις ανησυχίες μας για την Τουρκία και τις ανησυχίες μας που εδράζονται και στην καθημερινή παραβατική συμπεριφορά στο Αιγαίο, είμαστε μια χώρα που σταθερά υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Σεβόμαστε την Τουρκία ως μια σημαντική περιφερειακή δύναμη και πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνει σταθερά προσανατολισμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική, σταθερά προσανατολισμένη στη συνεργασία της με το δυτικό κόσμο και σταθερά προσανατολισμένη στο ΝΑΤΟ. Πιστεύουμε επίσης ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας μπορεί να αποτελέσει και έναν διαρκή μοχλό πίεσης προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος εκείνος, οι απαραίτητες εκείνες μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού στο εσωτερικό της χώρας. Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι εύκολη. Βεβαίως και είμαστε υπέρ της παραμονής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και του ευρωπαϊκού της δρόμου. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να διασφαλίσουμε και να κάνουμε σαφές στη σύμμαχο αυτή χώρα και στην ηγεσία της ότι ο δρόμος προς την Ευρώπη και η παραμονή και συνεργασία, στενή συνεργασία με τον δυτικό κόσμο, έχει και κάποιες υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρεί, κάποιες προϋποθέσεις. Και μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να σέβεται το διεθνές δίκαιο, να συνεργάζεται και να μην φροντίζει να υπάρχουν αντιθέσεις και εντάσεις με σύμμαχες χώρες όπως η Ελλάδα. Αυτή είναι η βασική μας κατεύθυνση και νομίζω ότι είχα την ευκαιρία σήμερα να την αναλύσω στον πρόεδρο Τραμπ, εξηγώντας του την ανάγκη, προκειμένου αυτές οι προϋποθέσεις να εκπληρωθούν, να υπάρξουν σαφή μηνύματα και προς την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας. Okay, please. Yeah. Παρακαλώ. Thank you. Mr. Prime Minister, κύριε Πρωθυπουργέ, how do you... Όπως οι Έλληνες θέλουν, αρέσκονται να ακούνε για την στρατηγική σημασία της χώρας στην περιοχή, τι πιστεύει να κάνει η κυβέρνησή σας προκειμένου να ενισχύσει αυτό το ρόλο προς όφελος των διμερών σχέσεων, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη βάση της Σούδας. Υπάρχουν κάποια σχέδια για αυτή? Και κύριε Πρόεδρε, χαιρετήσατε την συμβολή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ και μέσω της βάσης της Σούδας. Σε μια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τόσο ευμετάβλητη, πώς βλέπετε το ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και τι θα ήθελαν να δουν οι ΗΠΑ να συμβαίνουν προκειμένου η Ελλάδα να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες? Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι καλύτερα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σταθερότητας στην περιοχή. Έχουμε την αίσθηση ότι θα είναι όλο και πιο δυνατή. Εξαιρετικά σταθερή χώρα η οποία όταν ξεπεράσει αυτό το τεράστιο οικονομικό εμπόδιο έχει τη δυνατότητα να κάνει τεράστια άλματα. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σταθερότητα στην Ελλάδα και βεβαίως σε αμυντικό επίπεδο θεωρούμε ότι είναι σημαντικός εταίρος των ΗΠΑ. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη
Greece as a nation. Στην Ελλάδα ως έθνος. We have great confidence in what έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη σε αυτό που πράττουν αυτή τη στιγμή σε αμυντικό επίπεδο, διότι ξέρω ότι έχουν σχέδια να κάνουν κάποιες, να προβούν σε εκπληκτικές κινήσεις και ξέρω ότι θα είναι σύμμαχός μας για πολλά χρόνια. Ήταν πάντα ένας πολύ αξιόπιστος σύμμαχος και ήμασταν πάντα αξιόπιστοι απέναντί τους. Προσδοκούμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση για πολλά χρόνια. Θα είμαστε φίλοι για πολλά χρόνια και η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική και αυτό προσβλέπουμε σε αυτό να γίνει με την Ελλάδα σε ρόλο κλειδί. Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που έχουμε, που σκοπεύουμε να πάρουμε, αλλά και με αυτές που έχουμε ήδη πάρει για να εμβαθύνουμε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου εταίρου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, να πω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, προχωρήσαμε με το Υπουργείο Εξωτερικών σε ένα νέο δόγμα μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, αλλά με βασικό στόχο να αναβαθμίσουμε το ρόλο της Ελλάδας ως μιας χώρας πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια ασταθή και αποσταθεροποιημένη περιοχή. Το κάναμε καταρχάς εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας με δύο σημαντικούς εταίρους στην περιοχή, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Με τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, η Ελλάδα, η Κύπρος μαζί με το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Κύπρος μαζί με την Αίγυπτο, αλλά και με άλλες σημαντικές χώρες στην περιοχή, όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος, στόχος μας είναι μέσα από αυτές τις πολυμερείς συνεργασίες να διασφαλίσουμε τη συνεργασία, τη σταθερότητα, την ειρήνη, την συνανάπτυξη σε αυτή την περιοχή. Βεβαίως η Ελλάδα διαδραματίζει εδώ και αρκετά χρόνια έναν, όπως πραγματικά τονίστηκε και πριν, διαδραματίζει το ρόλο ενός αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα όμως έχει και μια μοναδική ιδιαιτερότητα. Μπορεί να συνομιλεί η Ελλάδα με τον αραβικό κόσμο, με άλλες χώρες στην Ανατολή, άρα δεν είναι απλά ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ένας χρήσιμος σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και την βάση της Ούδας, είναι σε όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, την οποία την αξιολογήσαμε από κοινού και πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες, τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος ήρθε και είπε είναι τόσο όμορφη η περιοχή και είπε αυτό είναι το Rose Garden και νομίζω ότι ακόμα και στα μέσα αρέσει το Rose Garden ο κήπος αυτός. Κύριε Πρωθυπουργέ, ήταν μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε εδώ και προσδοκούμε να έχουμε πολλά χρόνια στενής και καλής φιλίας στο μέλλον και να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.